Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους άλλους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους για την διευκόλυνση. Βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και έχουμε τα αποκαλυπτήρια μιας στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον, η ενδιαφέρουσα πτυχή πρώτη είναι αυτή που αποκάλυψε ένα κυβερνητικό στέλεχος, ο κύριος Θοδωρικάκος, που είπε ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι ανεξαρτήτως από το πώς αυτοπροσδιορίζονται. Προσέξτε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως ακροδεξιός, αλλά είναι καλοδεχούμενος κατά τα στελέχη σας, ακριβώς διότι στον πυρήνα της στρατηγικής σας δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τη συγκέντρωση ψήφων για την κατάκτηση μιας πλειοψηφίας, η οποία μπορεί να χαϊδεύει και ακροδεξιά αυτιά και να έχει ανοχές σε ακροδεξιές αφηγήσεις και βεβαίως να γεμίζει τα ιδεολογικά και πολιτικά ντεπόζιτα ακραίων δυνάμεων για να τα βλέπουμε μετά από χρόνια στη Βουλή. Και αναφέρομαι βεβαίως σε μια τακτική την οποία έχετε εφαρμόσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα στην τελευταία δεκαετία τη συμπεριφορά σας κατά τη διάρκεια της πορείας προς την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν ξέρω αν το έχετε μετανιώσει, διότι εμφανίζεστε μετά τις εκλογές του 19, εμφανιστήκατε εδώ ως εγγυητές της Συμφωνίας των Πρεσπών, επιλέξατε τη στρατηγική της ακινησίας. Είναι μια στρατηγική η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις διεθνείς εξελίξεις ότι υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας, διότι όταν επιλέξεις εσύ να είσαι ακίνητος, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι και οι άλλοι παίκτες στην περιοχή είναι εξίσου ακίνητοι. Πληρώνεται τώρα βέβαια τα επίχειρα αυτών των επιλογών, ακριβώς διότι πλαγιοκοπήσετε από τα δεξιά σας. Και αντί να ξεκινήσετε μία μάχη με τις ακραίες ιδέες, λέτε ότι και οι ακραίες ιδέες είναι καλοδεχούμενες στη δική σας προσπάθεια. Ούτε μία αποδοκιμασία, ούτε μία διευκρίνηση, τίποτα δεν υπήρξε για αυτή την τοποθέτηση και τίποτα δεν δείχνει ότι έχετε βάλει μυαλό. Αυτή είναι μία πτυχή της στρατηγικής. Η δεύτερη πτυχή επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ανθρώπινα, θέλω να σας πω ότι ανατρίχιασα χθες με την συνέντευξη του κύριου Πρωθυπουργού. Ρωτήθηκε αν έχουν γίνει λάθη στην ιστορία του Ντεμπών, στο έγκλημα του Ντεμπών. Και είπε ναι, έγιναν επικοινωνιακά λάθη. Ακούστε, έγιναν επικοινωνιακά λάθη. Και αυτό δεν είναι αποκαλυπτικό μόνο ως ομολογία. Είναι αποκαλυπτικό και ως στρατηγική. Είχε στρατηγική επικοινωνιακή συγκάλυψη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Έχει ομολογήσει ότι ήταν ενήμερος, ότι έδινε εντολές, ότι συντόνιζε. Με ποιο στόχο? Να μην υπάρξει επικοινωνιακή πολιτική ζημία για την κυβέρνηση. Όχι να βρεθεί αλήθεια. Και είδα και λίγο πριν στα έδρανα τον κύριο Τριαντόπουλο. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι όταν έρθει στη Βουλή το θέμα θα ομονοήσουμε ότι πρέπει να έρθει η ασυλία του για να πάει στη δικαιοσύνη. Καθώς κομπορημονούσε σε επαρχιακό κανάλι ότι συντόνιζε τις προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος, το μπάζωμα, το οποίο προφανώς, δεν ξέρω κατά κύριο ή μόνο λόγο, είχε τη στόχευση να μην υπάρχει εκεί πέρα σκηνικό το οποίο να προκαλεί τον ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και να περάσουν οι 5 εβδομάδες, οι οποίες κατά Γκρίνμπεργκ είναι οι απαραίτητες για να ξεχαστεί από την κοινή γνώμη το έγκλημα των Ντεμπών. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται την οικονομική πολιτική η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας σας και την οποία για να εφαρμόσετε, επαναλαμβάνω, δεν διστάζετε να προσκαλέσετε ακόμα και αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξιοί, ανεξάρτητα από τον αυτοπροσδιορισμό τους, δεν τους ζητάτε να εγκαταλείψουν τις ακραίες τους ιδέες, να έρθουν μαζί σας για να εφαρμόσετε αυτή την πολιτική. Και τι συζητάμε τώρα, σας τα είπαμε και χθες, θα τα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Συγκροτείται μια εταιρεία για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία. Ποιο είναι τώρα το παράδοξο? Το παράδοξο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν πνιγεί από τα νερά και θα κινδυνεύουν σε λίγο να πούνε το νερό νεράκι, ακριβώς επειδή εσείς επιχειρείτε μια συγκαλυμμένη ιδιωτικοποίηση. Και μη μας πείτε ότι δεν την επιχειρείτε, διότι αν την επιχειρείτε θα πρέπει να αποσύρετε τώρα τη διάταξη που λέει ότι μπορεί να αλλάξει η μετοχική σύνθεση με υπουργική απόφαση. Άκουσον, άκουσον. Συγκροτείτε την εταιρεία, τις εκχωρείτε τις αρμοδιότητες και λέτε ότι μπορεί να αλλάξει η μετοχική σύνθεση με δευτερεύουσα νομοθεσία. Δεύτερον, στη ρύθμιση τη συγκεκριμένη, άρθρο 3, παράγραφος 2,
εάν δεν κάνω λάθος, λέτε ότι η εταιρεία λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκυλακάκη? Ισχύει? Δεν κάνουμε λάθος, νομίζω? Ποιοι είναι οι σκοποί μιας εταιρείας που λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας? Και πάντως, όποιοι και να είναι, όποιος και να περιγράψετε, δεν αρκεί η απάντηση που δώσατε εχθές. Λέτε ότι συγκροτείται μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, έχει πει ότι όχι μόνο δεν μπορεί η διαχείριση των υδάτων να είναι σε φορέα που έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορεί να είναι και σε δημόσιο φορέα του οποίου ο σκοπός αποκλίνει ή δύναται να κάμψει το θεμελιακό λόγο ύπαρξης μιας εταιρείας διαχείρισης ίδρευσης υδάτων, που είναι η επαρκής προμήθεια του πληθυσμού σε καλή ποιότητα και επαρκή ποσότητα ύδατος. Αυτά είναι ακόμα αναπάντητα ερωτήματα εντός Βουλής. Είναι απολύτως απαντημένα στη συνείδηση της κοινής γνώμης όμως, κύριε Σκυλακάκη. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ιδιωτικοποίηση το γιατρικό για όλες τις καταστάσεις. Γίνεται καταστροφή. Ακόμα μια ευκαιρία ιδιωτικοποίησης. Εδώ όμως θα πέσετε πάνω στην ελληνική συνταγματική τάξη, η οποία έχει αποφανθεί με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι η πορεία η οποία έχετε διαλέξει αντίκειται στο ελληνικό σύνταγμα, και την πρώτη απάντηση και για όσα έχετε κάνει θα την πάρετε στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.